Είναι ένα έργο κατασκευής δικτύων. Το έργο αυτό θα αναπτυχθεί και στη πόλη της Χίου και σε άλλους δήμους του νησιού. Το ύψος που θα δημοπρατηθεί, του ποσού που θα δημοπρατήσουμε, είναι 1.100.000 ευρώ. Για την πόλη της Χίου ξεκινάμε από το φόρο, ξυλώνουμε όλους τους αμυαντοσωλήνες στο δρόμο που κατεβαίνει από τη Λέτσανα. Πηγαίνουμε στην Ιερωνήμου Γοργία στον Κοφινά, ανεβαίνουμε όλο τον Κοφινά και καταλήγουμε μέσω περιφερειακού στις δεξαμενές βοήθειας και τρουλωτής. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε και τον αμύαντο να αντικαταστήσουμε, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να περνάμε τα νερά από τις βόρειες πηγές τροφοδοσίας που έχουμε στη νότια πλευρά της πόλης με ένα πολύ πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Προβλέπονται βέβαια παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές όπως τα Σπηλάδια, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες, στην περιοχή της Φάρκαινας. Έχουμε δηλαδή βελτιώσει και στη νότια πλευρά της πόλης σε αρκετά σημεία. Στους υπόλοιπους δήμους που συμμετέχουν στο σύνδεσμο θα γίνουν επίσης βελτιώσεις ή κατασκευές νέων δικτύων ώστε να πετύχουμε και σε αυτούς τους δήμους καλύτερη υδροδότηση με βάση τα στοιχεία που μας έχουν δώσει και τις απαιτήσεις που οι δήμοι αυτοί έχουν προβάλει και έχουν ζητήσει να ικανοποιηθούν. Τα σημεία αυτά που θα αντικατασταθούν παρουσιάζουν προβλήματα διαρροών? Βεβαίως. Βεβαίως. Ειδικά στην πόλη της Χίου πετυχαίνουμε τρία πράγματα με αυτές τις επεμβάσεις. Ξυλώνουμε τους αμυαντοσωλήνες, μειώνουμε τις διαρροές και έχουμε καλύτερη δυνατότητα διαχείρισης. Επίσης, στην αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΧ έχουμε και το θέμα του προϋπολογισμού για το 2010. Ενδεικτικά να σας αναφέρω, πέρα από το ότι αυτός ο προϋπολογισμός, εντάξει, προσπαθήσαμε να είναι όσο πιο ρεαλιστικός γίνεται και συγκρατημένος, είναι μεγάλος όμως. Τα ποσά είναι μεγάλα. Τα έργα τα οποία έχουμε αναλάβει να εκτελέσουμε μέσα στο 2010 με ιδίους πόρους ξεπερνάνε τις 400.000. Τα έργα τα οποία έχουμε ή συνεχιζόμενα ή θα δημοπρατηθούν μέσα στο 10 πλησιάζουν τα 10 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για μια μεγάλη σειρά παρεμβάσεων και έργων που θα μπορέσουμε με αυτά τα έργα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα διαρροών, την εξυγίανση των δικτύων μας, κατάργηση των αμυαντοσωλήνων και φυσικά καλύτερη υδροδότηση και καλύτερη ποιότητα νερού.